Πάμε, παιδιά, προχωράτε! Πάμε. Πάμε. Μπρος το κάνουμε. Ανέβα ένα της τρατέτειας, να την ανεβάσεις. Ανέβα πάνω σε όλη την πλάση. Πέζατε. Έλα πουλάκι να βγούμε μαζί και στο παιδιό μας σιγαρές.
κάνει. Τα παιδάκια να απομακρυνθούν λίγο, παιδιά. Πρόβαλε μάνα του γαμπρού και πεθερά της νύφης να αποδεχτείς τον νιό γαμπρό και την καινούρια νύφη. Έφτασε στο σπίτι του γαμπρού. Η νύφη χαιρετά την πεθερά της. Τη φιλή και τρώει λίγο από το μελοκάριχο. Το υπόλοιπο βέβαια, κύριος καλώς ορίσετε, χίλιος και δυο χιλιάδες. Ο κάπος με τα λούλουδα και με τις πρασινάδες. Εδώ και 47 συνεχή χρόνια, ο Σύλλογος Προβολής Ισάμου πραγματοποιεί την εκδήλωση αναπαράσταση του κριτικού γάμου. Είναι μια συνέχεια τη γιορτή κρασού που είχε ξεκινήσει τη δεκαετία του 70. Δώσ' μου νύχη του κουλούρι, να σου πω καλό τραγούδι, σ' όσους γάμους και ανεπίδα, τέτοια νύχη δεν την πήγα. Η νύχη βέβαια κατόπιν του προσφέρει το κουλούρι στο παιδάκι. Έφτασε σιγά σιγά η ώρα της ξεφάντωσης, η ώρα του φαγητού, όπου το κυρίαρχο φαγητό του γάμου, όπως γνωρίζετε, είναι το πιλάφι. Οι μάγειρες γάνα έχουν λάβει τη θέση τους. Μόλις σερβιριστεί το πιλάφι του γάμου, ξεκινάει το ριζίτικο τραγούδι, το Σύλλογο Ριζικών Οικίσαμος. Τρέχουν τα νερά, τρέχουν οι βροί, οι βροί σε στρέ έχουν τραπάνα
φαγητό λοιπόν και το τραγούδι «Η νύφη θα πιάσει στο λεγόμενο συγγενικό χορό». Έπιασε η νύφη στο χορό και κάμεται έτσι τόπο για να την καμαρώσουν τα μάτια των ανθρώπων. Παρακαλώ σε πλαστρουγέ Θεέ μου, παρακαλώ σε σταυρόγυρο που γίνει και την ευτυχία δώσε. Πουλιά και ειδόνια τραγουδούν στα παράθυρά σας και λένε καλορίζει κανά με τα στέφανά σας. Ο τελευταίος κουμπάρος είναι ο τυχερός, γιατί αυτός θα πάρει το μαντιλάκι της νύφης. Να ευχαριστήσουμε τις Λουσακιανές και το Πολιτιστικό Σύλλογο Λουσακιών για την παρουσία τους απόψε στον κρητικό γάμο. Ευχαριστούμε, παιδιά. Χορευτικό Σύλλογο Σικίσαμος. Ευχαριστούμε όλους τους χορευτές για την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους στον κρητικό γάμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Ογιγενής. Το γλέντι και το κέφι επαναλαμβάνονται αμύωτα. Πριν το μεσημέρι προσφέρεται στους κουμπάρους μέλι και τυρί. Μετά είναι όνυμφοι αφού πάρουν ένα κουλούρι του γάμου, συνοδευόμενοι από τους κουμπάρους πηγαίνουν στη βρύση του χωριού και αφού περάσουν στο νερό της κουτσουνάρας το κουλούρι, ο γαμπρός και η νύφη τραβούν ο καθένας από τη μια μεριά για να σπάσει. Όποιος πάρει με το μέρος του το περισσότερο, λένε ότι νίκησε. Αν τύχει να πάρει η νύφη το μεγαλύτερο μέρος, τότε αρχίζουν τα αστεία και τα πειράγματα προς το γαμπρό.